Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Έχουμε μαζί μας τον αρχηγό της ομάδας Σπάρτης, τον εμφαντικό αρχηγό, τον Ηλία Δωνατσάκο. Μια υπόσχεση του αρχηγού μας, φίλες και φίλοι, ότι όταν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα θα τον έχουμε στην εκπομπή μας, θα τον έχουμε στο Report 24. Ηλία, σε ευχαριστώ πολύ που δέχτηκες να μιλήσουμε σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης, μετά και το πέρας του πρωταθλήματος. Σε καλωσορίζω στην εκπομπή, σε καλωσορίζω στο Report και έχουμε πολλά να πούμε. Ευχαριστώ πολύ και χρόνια πολλά και για το Χριστός Ανέστη και για την... Αν και περασμένο, αλλά νομίζω ότι ακόμα μπορούμε να το λέμε. Και θέλω να σου πω και συγχαρητήρια για όλη την προσπάθεια που έχεις κάνει αυτό το διάστημα. Και είσαι δίπλα μας και βοηθάς και τον κόσμο να ενημερώνεται και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Βασικά τα συγχαρητήρια είναι πρωταγωνιστές είστε εσείς, Ηλία, γιατί αν δεν υπήρχατε εσείς, ενώ οι παίκτες, η ομάδα, δεν θα είχαμε και εμείς το υλικό για να μπορέσουμε να αναδείξουμε και να υπάρχει το ενδιαφέρον από τον κόσμο, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει μια αλυσιδωτή αντίδραση σε όλα αυτά και η πορεία βέβαια της ομάδας αντανακλά τόσο σε εμάς, στα μέσα ενημέρωσης, όχι μόνο σε μένα, όλα τα μέσα ενημέρωσης του νομού και κατ' επέκταση και στον κόσμο. Θα ήθελα να κάνω μια μικρή αναφορά στο παρελθόν, μια μικρή αναδρομή, Ηλία. Δεν τα έχουμε πει, είναι η πρώτη φορά που τα λέμε, παρόλο που είσαι δύο χρόνια επίσημα στην ομάδα της Σπάρτης. Ενάμιση. Δύο σεζόν στην ουσία, ναι, αλλά ενάμιση. Θα ήθελα να μου πεις τα συναισθήματά σου όταν ξεκίνησες να έρθεις στην ομάδα της Σπάρτης. Ήταν πρωτοχρονιά, θυμάμαι, 1η-1η του 2015, όταν ήρθες στη Σπάρτη και παρουσιάστηκες στο γήπεδο και ξεκίνησες κατευθείαν και την προπόνηση, θυμάμαι τότε. Τα συναισθήματά σου. Εντάξει, ήταν μια απόφαση που, ας πω την αλήθεια, δεν την πολύ σκέφτηκα το να πω το ναι, απλά ήθελα να το κάνω γιατί εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα. Πρώτη φορά που πήγα στο γήπεδο ήταν σε αυτό το γήπεδο, όπως ήταν παλιά. Και κάποια στιγμή το είχα σκεφτεί ότι μπορεί να υπάρξει η ευκαιρία, πείτε, η συγκυρία, όπως θέλετε, όπως θέλει καθένας μπορεί να το πει, να έπαιζα και να βοηθούσα κι εγώ, ώστε να ερχόντουσαν ξανά αυτές οι εποχές. Και έτσι το πήρα την απόφαση. Βέβαια, πολύ καιρό την είχα στο μυαλό μου, γιατί είχαμε κάνει κάποιες συζητήσεις με τους ανθρώπους της ομάδος. Απλά τότε πίστεψα ότι είναι η πιο κατάλληλη στιγμή. Και στο τέλος, νομίζω ότι τώρα που μιλάμε, δεν ήταν κακή απόφαση. Δικαιώθηκε έτσι η απόφασή σου, Ναι. Η επιλογή μου, ναι, ήταν σωστή. Προφανώς έπαιξε ρόλο, γιατί και η ομάδα της Σπάρτης την εποχή που ήρθες ήταν τοπικό. Προφανώς έπαιξε ρόλο η τοπιότητα, η αγάπη για την πόλη, για τον ομό, έτσι. Και όπως κάνουν όλοι οι μεγάλοι παίκτες και όλοι οι μεγάλοι προσωπικότητες, γιατί είσαι μια μεγάλη προσωπικότητα πέρα από μεγάλος παίκτης για μένα, Ηλία. Σας ευχαριστώ πολύ. Γυρίζουν να βοηθήσουν τον τόπο τους. Οπότε θεωρώ ότι όλα αυτά μαζί δώσαν το πράσινο φως για να επιστρέψεις, έτσι. Εντάξει, δεν είναι μόνο ότι είναι ο τόπος μου. Γιατί πώς να το πω... Νέο ξεκίνημα στην... Αυτό το πείραμα, γιατί όταν το ακούει κάποιος, μάλλον όταν το άκουσαν κάποιοι φίλοι μου, μου είπαν πού πας, ο μάνατζερ μου, τι πας να κάνεις, ξέρω, σε μια ομάδα τοπικού. Το είχα ξανακάνει στο παρελθόν, με τον Αστέρα. Και την είχα ζήσει αυτή την εμπειρία και είχε βγει το πείραμα την πρώτη φορά και ξαναβγήκε και αυτή. Μάλιστα. Μια χρονιά, φίλες και φίλοι, όλοι τη ζήσαμε πέρυσι, 2015, με παρουσία βέβαια και του Ηλία Δωνατσάκου, που τέτοια εποχή πέρυσι, Ηλία, ξεκινάγαμε τα μπαράζ, έτσι, ανώτου. Ένας μήνας φοβερός.
εντός εκτός και ο τελικός του Μπαράζ εκεί πάνω σε Περιστέρι με φοβερές στιγμές. Αναμνήσεις, θα ήθελα να μου πεις λίγο πώς βιώσεις εσύ ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής πρώτα απ' όλα, καθώς πιστεύω ότι είχες μια άλλη φιλοσοφία των πραγμάτων, αλλά και το αίσθημα που λάμβανες από τους φιλάους, από τον κόσμο. Ήταν μια Σπάρτη, μια κοινωνία ολόκληρη στο πόδι εκείνη την περίοδο. Ναι, ήταν μια δύσκολη περίοδος η περσινή, γιατί το να μπαίνεις σε μια διαδικασία μπαράζ και να βγαίνει να είναι τέσσερις ομάδες, να είσαι το φαβορί και να αναμένεις τόσο καιρό, ενώ είχαμε πάρει το πρωτάθλημα αρκετό καιρό πριν, να είσαι στην αναμονή, να περιμένεις να ξεκινήσουν τα μπαράζ, να είσαι το φαβορί. Είναι μια διαδικασία που έχει πίεση, ο κόσμος ήθελε να βγει η ομάδα, ο ιδιοκτήτης το ίδιο, οι παράγοντες το ίδιο και εμείς οι ποδοσφαιριστές, πιο πολύ από όλους πιστεύω. Ήτανε αγχωτικό το... Με την πλάτη στον τοίχο. Με την πλάτη στον τοίχο, ναι. Για μένα ήταν. Και ακούστηκε πολλά κιόλας ότι αν δεν ανέβει η ομάδα μπορεί να φύγει ο Γιαννακόπουλος. Δηλαδή υπήρχε ένα κλίμα περίεργο. Υπήρχε και το πιο... Και την προηγούμενη χρονιά αυτό που είχε γίνει το παρατράκ στο Άργος και υπήρχε μια, έτσι, ένα άγχος περισσότερο. Αλλά πιστεύω ότι στο τέλος μας βοήθησε ο Θεός και... Πάνω σε αυτό, Ηλία, έχεις παίξει μεγάλες ομάδες, έχεις περάσει και από τον ΠΑΟΚ, έτσι, μέσα από την Τούμπα, κόσμος, πολύ αγαπημένη ομάδα ο ΠΑΟΚ, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα, με πάρα πολύ κόσμο. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, όταν ζεις τέτοιες καταστάσεις σε μια ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ και μετά ερχόμενος στη Σπάρτη, σε μια μικρή κοινωνία, παρόλο που είναι η ομάδα του τόπου μας, έτσι, η πίεση από τον κόσμο, εκεί θέλω να σταθώ, η πίεση από τον κόσμο είναι το ίδιο μεγάλη ή όσο πιο μικρή κοινωνία είναι, τόσο πιο μεγάλη σου η πίεση που ασκείται εντός εισαγωγικών με την καλή έννοια ίσως από την τοπική κοινωνία προς τους παίκτες, επειδή είναι πιο προσωπικά τα δεδομένα στις μικρές κοινωνίες? Απλά στις μικρές κοινωνίες είναι το ότι δεν υπάρχει αύριο. Δηλαδή υπήρχε αυτό ότι αν η Σπάρτη δεν βγει, τι θα γίνει μετά. Στις μεγάλες ομάδες, αν δεν πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός, θα υπάρξει αύριο. Υπάρχει συνέχεια. Θα υπάρξει συνέχεια. Είναι μεγάλες ομάδες, υπάρχουν πολλοί κόσμος πίσω που την ακολουθεί, υπάρχουν επενδυτές. Εδώ είμαστε μια μικρή πόλη, ειδικά στις μικρές επαρχίες. Όταν κάποιος παράγοντας ξοδεύει κάποια χρήματα, περιμένει να δει αποτέλεσμα και μπορεί να απογοητευτεί, να πει ότι δεν μπορώ άλλο. Και νομίζω ότι αυτό είναι η μεγαλύτερη διαφορά. Η πίεση υπάρχει. Για μένα πίεση έχω καθημερινά και στην προπόνηση που θα πας, που θα πάω και όταν κάνεις μια δουλειά, αν την κάνεις σωστά υπάρχει πίεση, αλλά αν είσαι σωστός και δουλεύεις σωστά, αν έχεις δουλέψει σωστά, μέσα στο γήπεδο, νομίζω ότι θα βγει η δουλειά που έχεις κάνει όλο αυτό το διάστημα της προετοιμασίας. Αυτό προσπαθούσα εδώ και αρκετό καιρό. Για μένα δηλαδή η πίεση είναι ίδια στο δικό μου κομμάτι, στη δική μου... Ενός επαγγελματία. Ενός επαγγελματία, ναι, αυτό θέλω να πω. Όταν είσαι προετοιμασμένος, είτε παίζεις στον ΠΑΟΚ, είτε παίζεις στη Σπάρτη, είτε παίζεις στον Ολυμπιακό, είτε παίζεις στη Ρεάλ, αν είσαι προετοιμασμένος, η πίεση που σου ασκεί όλο αυτό το... ο περίγυρος, ναι, όλο αυτό το σύνολο του κόσμου, της διοίκησης, του προπονητή, πιστεύω ότι είναι στον καθένα τι θέλει να κάνει. Αυτό πιστεύω ότι έχει σημασία. Από εκεί και πέρα η πίεση είναι για τον κόσμο, νομίζω, και για αυτούς που δεν έχουν στόχους. Νομίζω ότι η ομάδα είχε στόχους, η διοίκηση είχε στόχο, ο ιδιοκτήτης, οι παράγοντες που βοήθησαν, ο κόσμος που βοήθησε, όλοι αυτοί που ήταν κοντά στην ομάδα είχαν κάποιο στόχο, δούλεψαν σωστά για μένα, αν και
ερασιτεχνικά, δεν είχαν νοοτροπία επαγγελματική. Κάθε μέρα προσπαθούσα, από τον πρώτο έως τον τελευταίο, να βάλουν κάθε μέρα ένα λιθαράκι, ώστε να φτάσει αυτή η ομάδα εδώ που έχει φτάσει. Βέβαια, με πολλά λάθη, έτσι, με πολλές ελλείψεις, αλλά νομίζω ότι στην Ελλάδα οι ελλείψεις είναι βίωμα στην καθημερινότητα, ναι. Αυτό. Κατακτάμε το πρωτάθλημα, πάμε στα μπαράζ, έρχεται η πολυπόθητη άνοδος. Συνέστημα από την κεντρική πλατεία, εκείνο το βράδυ. Εντάξει, ήταν η δεύτερη φορά που νιώσαμε έτσι, και εγώ. Εντάξει. Μπορεί να τη συγκρίνουμε με την πρώτη χρονιά. Γιατί πολλοί λέγανε ότι φέτος, επειδή ίσως η Σπάρτη φαινόταν ότι θα βγει από τα προηγούμενα παιχνίδια, είχε κάπως ενθουσιασμός καταλλαγές. Είπα και πριν ότι η περσινή χρονιά, έτσι όπως εξελίχθηκε με τον Μπαράζ, με το 2-0, για ανατροπή. Για ανατροπή. Το ότι υπήρχε το παρελθόν, ένα παιχνίδι στο Άργος που έγινε. Το μεγαλύτερο, ίσως. Ναι, ότι δεν θα υπήρχε αύριο από πολλούς. Ότι έγινε εκτός, ήταν την ίδια μέρα, ενώ στο πρωτάθλημα το φετινό, εντάξει, ήμασταν 6 βαθμούς μπροστά. Πήγαμε στο Λουτρά, είχαμε 2 αποτελέσματα. Πολλοί πίστευαν ότι και το περίμεναν. Είχε μαξιλαράκι ασφαλείας. Ναι, ήταν, το περίμενες. Πάμε, Βλησκεβίλη, να δούμε με τον Ηλία τον Ανασασάκο οι πρώτες του συζητήσεις με τον νέο προπονητή, τον Σωτήρη τον Αντωνίου, ο οποίος ήρθε το καλοκαίρι. Έκανε μια μεγάλη αλλαγή, έτσι, στον κορμό της ομάδας, όπως την είχαμε γνωρίσει την προηγούμενη χρονιά και την προηγούμενη. Φύγανε πάρα πολλοί παίκτες, ήρθαν πολλοί νέοι παίκτες. Θα ήθελα οι πρώτες συζητήσεις που κάνατε μεταξύ ενός μεγάλου ποδοσφαιριστή όπως εσύ, τόσο σε εμπειρία όσο και σε κλάση, και ενός προπονητή που έρχεται να βρει μια ομάδα που έχει τον Ηλία τον Ανασασάκο. Φαντάζομαι υπήρχε μια συζήτηση για το πλάνο της ομάδας της νέας χρονιάς. Πες μας έτσι λίγο το κλίμα μεταξύ προπονητή και παίκτη. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, ήταν η περσινή χρονιά μετά το πέρας του τελικού, ας πούμε, υπήρξαν κάποια κοινωνικά φαινόμενα, όπως ξέρουμε όλοι, το capital control. Υπήρξε μία κρίση, πιστεύω, έτσι, που επηρέασε πάρα πολύ και την ομάδα. Και όλοι ξέρουμε ότι υπήρξε ένα μεγάλο διάστημα που δεν ξέραμε τι θα γίνει. Εγώ είχα κάνει κάποιες συζητήσεις, όπως όλοι στην ομάδα, με τους διοικούντες, και είχαν πει ότι η ομάδα θα προχωρήσει. Υπήρξε ένα, έτσι, και από τον κόσμο και από εσάς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μία ανασφάλεια, μία, έτσι, πώς να το πω, μία καχυποψία, ότι τι θα γίνει τώρα, δεν ξέραμε τι θα γίνει. Εμείς που ήμασταν στην ομάδα, εγώ, γιατί δεν θέλω να μιλήσω για άλλον, εγώ που είχα κάνει κάποιες συζητήσεις, είχα πάρει κάποιες εγγυήσεις από τη διοίκηση ότι όλα θα γίνουν με την σειρά και με το χρόνο, μέσα στο χρόνο που μπορούμε να προετοιμαστεί η ομάδα. Τη στιγμή που ήρθε ο κ. Αντωνίου, μιλήσαμε και θέλω να πω ότι και αυτός στην αρχή ήταν λίγο διστακτικός, γιατί ήρθε σε μια πόλη η οποία ποδοσφαιρικά δεν υπήρχε, δεν ήξερε τίποτα, ήξερε μόνο το όνομα του κυρίου Γιανακόπουλου, και πιστεύω ότι αυτό ήταν το πρώτο που τον έπεισε, όπως τους περισσότερους ποδοσφαιριστές και εμένα. Και νομίζω ότι αυτός με την εμπειρία του και την ποδοσφαιρική και την προπονητική έκρινε ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές. Σε αυτό το κομμάτι εγώ δεν μπήκα ποτέ. Εγώ το μόνο που είχα κάνει, είχα μιλήσει με τη διοίκηση. Είχαμε πει για το στόχο της ομάδος, γιατί και εγώ ήθελα ο στόχος της ομάδος να είναι το πρωτάθλημα.
και η πρώτη θέση. Με το που ήρθε ο κύριος Αντωνίου, εγώ, γιατί τον ήξερα και ήξερα ότι έχει και εμπειρία σε αυτή την κατηγορία, αισθάνθηκα κάπως καλύτερα. Και νομίζω ότι όλες οι κινήσεις που έκανε, βέβαια και λάθη έκανε, έτσι, γιατί αν δεν κάνεις λάθη δεν είσαι άνθρωπος. Πιστεύω ότι στο τέλος δικαιώθηκε και ο ίδιος και η διοίκηση. Και οι άνθρωποι που εμπιστευτήκαν τον Αντωνίου, βέβαια, ως προπονητή της Σπάρτης. Έναρξη πρωταθλήματος 2015-2016 για τους περισσότερους. Μην πω το 98% ίσως της πόλης, της ποδοσφαιρικής μας πόλης. Δεν είχε ξαναβιώσει όλη αυτή την διαδικασία. Παλιά η ομάδα ήταν στη Δέλτα. Πολλά χρόνια πριν, 25 χρόνια στη Β' Γάμα Β'. Πάρα πολλοί φίλοι αυτοί σημερινοί ίσως να ήταν πάρα πολύ μικροί και να μην θυμόντουσαν όλη αυτή την πορεία. Και υπήρχε πλέον η έναρξη μιας νέας προσπάθειας, ενός νέου ταξιδιού. Έτσι, από τις αρχές υπήρχε το πλάνο να δημιουργηθεί μια ομάδα στην αρχή, μια βάση. Παιχνίδι το παιχνίδι όμως έβλεπες η ομάδα και εμείς οι ίδιοι. Έτσι, τα μέσα εννοώ και εγώ προσωπικά που ακολουθούσα ότι η Σπάρτη μπορεί φέτος να κάνει το κάτι παραπάνω. Παιχνίδι το παιχνίδι έβλεπες ότι μπορούσε. Πότε πιστέψατε εσείς πραγματικά ότι ναι, πάμε να το πάρουμε το πρωτάθλημα, ή από την αρχή, και μιλάω ποδοσφαιρικά ως παίχτες, εσείς. Έτσι, εσύ ως αρχηγός φαντάζομαι θα έχεις μια γενικότερη εικόνα μέσα στην ομάδα. Πότε πιστέψατε πραγματικά ότι θα πάμε φέτος και θα βγούμε πρωταθλητές, ή αυτό ερχόταν σιγά σιγά, παιχνίδι το παιχνίδι? Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορώ να μιλήσω για κάποιον άλλον. Για μένα σας είπα και πριν. Εγώ από την πρώτη στιγμή που μίλησα με τον κύριο Παύλου συγκεκριμένα, και τον ευχαριστώ και δημόσια γιατί με αυτόν είχα μιλήσει και πέρυσι, ο στόχος της ομάδας και το πιστεύω μου και το πιστεύω της διοίκησης, άσχετο αν το λες ή δεν το λες, ήταν ο στόχος της πρώτης θέσης. Και το να πιστέψεις ότι πας για πρωτάθλημα, σίγουρα έρχεται μέσα από την πορεία της ομάδος, αλλά νομίζω ότι εάν λειτουργήσεις σωστά σαν ομάδα, σαν διοίκηση, σαν προπονητής, σαν παίχτης και δουλέψεις σωστά με ό,τι μέσα υπάρχουν, γιατί σίγουρα υπάρχουν ελλείψεις όπως το είπαμε, αλλά σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι βοήθησε πάρα πολύ ότι ήμασταν όλη η οικογένεια και οι παράγοντες και οι ποδοσφαιριστές. Σίγουρα θα μου πει κάποιος ότι ξέρεις τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα μάλλον γίνεται, βοηθάνε να υπάρχει ωραίο κλίμα. Να υπάρχει ωραίο κλίμα. Ναι, σίγουρα. Αλλά υπήρξαν κάποια άσχημα αποτελέσματα, όχι ατυχές αποτελέσματα, άσχημα αποτελέσματα. Γιατί όλες οι ομάδες, δεν υπάρχει ομάδα που να το έχει πάρει να παίρνει πρωτάθλημα ή να βγαίνει αίτητη ή να μην κάνει άσχημα αποτελέσματα ή άσχημες εμφανίσεις. Εκεί πιστεύω ότι στα άσχημα αποτελέσματα δείξαμε ότι ήμασταν πολύ δυνατοί, γιατί πάντα μετά από δύσκολα αποτελέσματα πάντα καταφέρναμε και το ξεπερνούσαμε μόνοι μας, χωρίς να το πιστεύει κανείς. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα. Και το κλειδί να ξεκλείδωνε ίσως τις επόμενες αγωνιστικές που έμενε η ήττα, η ισοπαλία ή τέλος πάντων το κακό αποτέλεσμα στο παρελθόν και λέγαμε τώρα πάμε στο επόμενο, ξεκινάμε πάλι και πάμε. Εντάξει, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Νομίζω ότι η δουλειά είναι το θέλω όλου του οικοδομήματος, τη διοίκηση μέχρι τον τελευταίο ποδοσφαιριστή. Όλοι νομίζω ότι καταλάβαιναν ότι πρέπει να σηκώσουμε κεφάλι σε μια δύσκολη και τα καταφέρναμε. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τις ομάδες που έχεις περάσει, έτσι πάρα πολλές ομάδες, το κλίμα της Σπάρτης, το φετινό κλίμα, της φετινής πορείας,
ήταν διαφορετικό σχέση με αυτά που έχεις βιώσει? Ήταν πιο οικογενειακό, πιο στενό? Ή όλες οι ομάδες, οι μεγάλες ομάδες λειτουργούν έτσι, κάπως έτσι? Όχι, δεν λειτουργούν. Για να δώσουμε την εικόνα στον κόσμο που δεν έχει βιώσει. Όχι. Το κλίμα, νομίζω ότι όσο ανεβαίνει σε επίπεδο γίνεται πιο επαγγελματικό. Ενώ σε αυτές τις κατηγορίες, όπως και πέρυσι, πιο πολύ. Και ήταν και αυτός ο λόγος που η ομάδα κατάφερε να κάνει την ανατροπή και στο τέλος να φύγουμε την άνοδο του Μπαράς. Νομίζω ότι ήταν το οικογενειακό κλίμα, αλλά πιστεύω ότι όσο ανεβαίνεις κατηγορία, υπάρχουν κάποιοι άλλοι παράγοντες που δεν αφήνουν τόσο πολύ να υπάρξει αυτό το κλίμα. Μακάρι, το ιδανικό είναι να γίνεται αυτό, αλλά νομίζω ότι θέλει πολύ χρόνο για να τα καταφέρνεις. Ενώ στις μικρότερες κατηγορίες παίζει ρόλο και ότι ήμασταν πάρα πολλοί Έλληνες, ενώ πιο ψηλά υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι μέχρι να καταλάβουν την νοοτροπία. Υπάρχει ένα θέμα σε αυτό. Ναι. Όμως η πόλη, επειδή είναι μικρή πόλη, μικρή κοινωνία, δεν βοηθάει αυτό στην... Πολλές φορές βοηθάει, πολλές φορές όχι. Μπορεί και μπούμερα. Μια στραβή κατευθείαν να... Ναι, γιατί όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο άλλος. Μπορεί να υπάρξουν κάποιες παρεξηγήσεις, κάποιες έτσι κόντρες και να μην βγαίνει στο γήπεδο, να επηρεάζει μάλλον την ομάδα στο γήπεδο. Mm-hmm. Μια ομάδα, Ηλία, σαν τη Σπάρτη, με αποτελέσματα, με παρουσία, με ψυχή, με δύναμη, με αποτελέσματα σε πολύ δύσκολες έδρες. Έρχεται ο κόσμος και βλέπει 4 γκολ στην έδρα της Χαλκίδας και μία ήττα σοκ στην έδρα του Λεβάντε. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, πώς βιώσατε εσείς αυτές τις δύο συγκεκριμένες ήττες, ειδικά την ήττα του Λεβάντε που ήταν προς το τέλος, μια ομάδα που ήδη είχε πέσει και εκείνη την περίοδο και ήταν τελευταία στην κατηγορία. Πώς πέρασε, γιατί ο κόσμος είναι αυτό που λέγαμε πριν, με το παραμικρό, βέβαια σε ανεβάζει και υπάρχει ενθουσιασμός στις νίκες και στην καλή πορεία, αλλά με το παραμικρό τσαφ υπάρχει εκτέλεση εντός εισαγωγικών. Το ξεπέρασε εύκολα η ομάδα αυτό? Αφήσατε εκτός τα αυτιά σας και προχωρήσατε? Όχι, τα αυτιά μας δεν τα κλείσαμε. Πιστεύω ότι έγινε το αντίθετο. Ανοίξαμε τα αυτιά μας, ακούσαμε πολλές κριτικές, πολλούς και διάφορους, και νομίζω ότι αυτή ήταν με το Λεβάντε, γιατί οι προηγούμενες ήττες ήταν στο πρόγραμμα, πιστεύω. Μόνο αυτή δεν ήταν στο πρόγραμμα ούτε του προπονητή, πιστεύω, ούτε των παιχτών, ούτε εμάς, ούτε της διοίκησης. Αλλά πιστεύω ότι ήταν το μεγαλύτερο καλό, νομίζω, στη φετινή. Ήταν ένα γερό ταρακούνημα, δηλαδή, στην ομάδα, έτσι? Ναι, ήταν ένα γερό, όπως το είπες, γερό ταρακούνημα. Ήταν ένα καλό χαστούκι, γιατί μετά νομίζω κάναμε ένα σερί, έτσι δεν είναι? Ένα σερί, λοιπόν, βέβαια. Μέχρι και την τελευταία αγωνιστική, το χι ήταν όλο νίκες. Και νομίζω ότι, και δεν το λέω επειδή το λέω εγώ, επειδή το λένε τα στοιχεία. Έτσι. Απλά πιστεύω ότι ανοίξαμε τα αυτιά μας, δεν τα κλείσαμε. Ακούσαμε τους πάντες, ακούσαμε κριτική και βάλαμε το κεφάλι κάτω και δουλέψαμε πιο πολύ. Και όλη αυτή η κριτική που δεχτήκαμε, νομίζω ότι μας έκανε καλό, γιατί καταλάβαμε ότι αν δεν προσπαθήσεις, και είναι και ένα μήνυμα τώρα, θα ήθελα να πω, γιατί βλέπω έτσι πολύ κόσμο που περιμένει εδώ πέρα στη Σπάρτη να βγει η ομάδα, να γίνουν ακαδημίες, να γίνουν όλοι ποδοσφαιριστές. Και νομίζουν ότι το να γίνεις ποδοσφαιριστής είναι κάτι εύκολο. Είναι κάτι σαν το δημόσιο. Δεκαετία 80 και 90 θέλαν όλοι οι γονείς να μπουν στο δημόσιο τα παιδιά τους. Και τώρα, επειδή έτσι η ομάδα και σε άλλες πόλεις, και επειδή το βιώνω αυτό και με κάποια τουρνουά που έτσι το βιώνω και με και άλλους γονείς, δεν είναι δηλαδή τοπικό το φαινόμενο, είναι γενικό το φαινόμενο και παγκόσμιο, νομίζω, γιατί όλοι ακούνε ο ποδοσφαιριστής, χρήματα, δόξα, ξέρω εγώ, έτσι,
Και θα ήθελα να πω έτσι με την ευκαιρία, όπως είπα, ότι δεν είναι ότι βγήκε η ομάδα Β' Εθνική, θα κάνει ακαδημίες και πρέπει να κάνει ακαδημίες, έτσι. Και ότι όλα τα παιδιά πρέπει να στραφούν εκεί και ότι εάν γίνει η Ακαδημία της Σπάρτης ή και άλλες ακαδημίες που υπάρχουν ακαδημίες και δουλεύουν σωστά, έτσι, όλες οι ακαδημίες, όλοι προσπαθούν για το καλό και υπάρχουν και καταξιωμένοι έτσι, προπονητές με διπλώματα και εδώ, όπως είπα, και σε άλλες επαρχιακές πόλεις και παντού. Δεν είναι τόσο εύκολο να πάει κάποιος στην ακαδημία και να γίνει ποδοσφαιριστής. Δεν είναι τόσο απλό. Ναι, δεν είναι τόσο απλό. Θέλει και δεν μπορούν να γίνουν όλοι ποδοσφαιριστές. Στατιστικά θα πω, έτσι, δεν το λέω εγώ, αλλά το έχω, το ξέρω μέσα από συζητήσεις που έχω κάνει, έτσι, μέσα από κάποια σεμινάρια, ότι το ποσοστό που γίνεται ποδοσφαιριστές μέσα σε, μάλλον στις ακαδημίες υπάρχει ένα, το 100% είναι όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Αυτοί που νομίζω γίνονται ποδοσφαιριστές είναι περίπου 2 με 3%. Το 2% δηλαδή. Ναι. Στα 100 παιδιά. Στα 100 παιδιά, ναι. Τα 2 θα προχωρήσουν και θα γίνουν επαγγελματίες. Όχι θα πλουτίσουν από αυτό. Το πιο βασικό για μένα, έτσι, σαν προσωπική άποψη και σαν και η ΕΠΟ έχει μέσα από τα σεμινάρια και τις σχολές που γίνονται, ο στόχος της ΕΠΟ και του συνδέσμου προπονητών που γίνονται δεν είναι ο στόχος ότι θέλουμε να κάνουμε ποδοσφαιριστές, Sony και Dem, απλά θέλουν να περάσουν τη φιλοσοφία του ΕΦ αγωνίζεστε, του να τα παιδιά να έχουν να ασχολούνται με κάτι, να τους μαθαίνουν πειθαρχία, γιατί μέσα από το ποδόσφαιρο μαθαίνεις πειθαρχία, ομαδικότητα, ναι, συνεργασία, έτσι. Πολύ σημαντικό, αντίληψη, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή θα ήθελα να πω ότι εδώ δεν πρέπει να ούτε να απογοητευτεί ο κόσμος, γιατί πολλοί μπαμπάδες, πολλοί γονείς, πολλά παιδιά, έτσι, θέλουν να, και τους αρέσει, και αυτό είναι το πρώτο, το είχα πει και πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, στην πλατεία που είχα πει ότι θα βοηθήσει το λαγωνικό ποδόσφαιρο, έτσι, να τα παιδιά να έχουν ένα στόχο και μια προοπτική, έτσι. Μια ελπίδα ότι μπορεί να παίξω, να τους πάρεις κάποια στιγμή. Ναι, για μένα που είμαι και γονείς, δεν είναι ότι θέλω να πάει ο γιος μου να γίνει ποδοσφαιριστής. Απλά θα ήθελα να πάει να παίξει ποδόσφαιρο, να ασχοληθεί με κάτι, παρά να πηγαίνει για καφέ, να πηγαίνει για να κάτι άλλο, να κάνει κάτι και να έχει κάποια είδωλα, έτσι, κάποιες εικόνες. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και τώρα θα πρέπει να είμαστε λίγο έτσι πιο προσγειωσμένοι. Σίγουρα είπα ότι είναι πολύ σημαντικό και πολύ ωραίο για μένα να υπάρξουν λάκωνες ποδοσφαιριστές και μετά από με το όρομα που υπάρχει από τη Δίξη, από τον κύριο Γιανακόπουλο, με τις ακαδημίες που πιστεύω ότι θέλει να δημιουργήσει και με το νέο γήπεδο, μακάρι και εύχομαι, μετά από κάποια χρόνια να αγωνίζονται πάρα πολύ ντόπιοι λάκωνες ή Έλληνες, παιδί μου. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να αγωνίζονται Έλληνες. Ηλία, θα ήθελα να σε ρωτήσω, πόσο δύσκολο στις μέρες μας, ειδικά σε μια περίοδο κρίσης που διανύει η χώρα μας, πόσο δύσκολο είναι να είσαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και να ζεις από το επάγγελμά σου που είναι το ποδόσφαιρο? Νομίζω ότι είναι ένα επάγγελμα το οποίο στο παρελθόν μπορώ να πω ήταν ένα επάγγελμα που μπορούσες να ζήσεις από αυτό και να ζήσεις πιο άνετα. Τώρα νομίζω ότι, όπως και κάθε επάγγελμα, και ελεύθερος επαγγελματίας και δημόσιο υπάλληλος και ό,τι άλλο επάγγελμα υπάρχει που στο παρελθόν και αυτοί ζούσαν άνετα, μπορώ να πω, έτσι και ο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής νομίζω ότι περνά περίοδο κρίσης και σοβαρής κρίσης.
και νομίζω ότι το βλέπουμε καθημερινά με ομάδες και Super League και Football League, επαγγελματίες δηλαδή, που έχουν προβλήματα για βίωση. Δεν έχουν να φάνε, όπως βλέπουμε στο ίντερνετ. Διαβάζουμε, είναι μια πραγματικότητα αυτό. Πέραν ότι είναι πολύ δύσκολο να είσαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, γιατί δεν είναι τόσο απλό, δεν είναι κάτι που μπαίνεις την Κυριακή και, ή κάθε Τετάρτη, κάθε Κυριακή, πότε είναι το παιχνίδι και παίζεις. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες που βοηθάνε έναν ποδοσφαιριστή να είναι έτοιμος. Το φαγητό, είναι η ζωή, η καθημερινότητα, η ψυχολογία, και νομίζω ότι έχει επηρεάσει αφάνταστα και τον ποδοσφαιριστή, όπως όλα τα επαγγέλματα, γιατί είναι επάγγελμα. Mm-hmm. Δηλαδή ζεις στην κοινωνία την ελληνική, δεν ζεις σε κάποια άλλη χώρα. Θέλω να πω ότι και τον επιχειρηματία που είναι ο επενδυτής και αυτός που είσαι ιδιωτικός υπάλληλος, έτσι, γιατί είμαστε ιδιωτικοί υπάλληλοι όσοι είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, και αυτοί περνάνε κρίση και μειώνονται τα χρήματα, υπάρχει εφορία, υπάρχουν όλα αυτά τα... Όλα αυτά που έχουν έτσι υπάλληλοι στη χώρα μας. Στη χώρα μας, ναι, σωστά. Και σύν ότι είναι ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα, γιατί, σας είπα και πριν, είναι πολύ παράγοντες. Είναι παράγοντας των τραυματισμών. Που για έναν ποδοσφαιριστή, εάν τραυματιστεί, μπορεί να χάσει και την καριέρα του. Γι' αυτό είναι, πιστεύω ότι, πάρα πολύ δύσκολο και θέλει πολύ υπομονή και επιμονή από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Εγώ και ρωτάω αυτό όλη την... για το θέμα του επαγγελματία ποδοσφαιριστή, με αφορμή την προηγούμενη μας έτσι, συζήτηση που είχαμε πριν από λίγο, που με αφορμή την άνοδο της Σπάρτης και γενικά τώρα την ανάπτυξη του λακωνικού ποδοσφαιρού μέσα από την ομάδα της Σπάρτης, θα θελήσουν κάποιες οικογένειες να πάνε τα παιδιά τους προς το ποδόσφαιρο και να τα πιέσουν, ίσως να τα οδηγήσουν να ανέλθουν στο ποδοσφαιρικό στερέωμα. Οπότε, με λίγα λόγια, να μην πετάμε στα σύννεφα ότι επειδή υπάρχει η πρώτη ομάδα στη Σπάρτη και υπάρχει η ομάδα μας στη Football League, όλοι θα πάνε προς την κατεύθυνση του ποδοσφαίρου. Έτσι. Ναι, σίγουρα υπάρχει κίνητρο, πιστεύω, για όλους τους έτσι ποδοσφαιριστές που μικρούς που αγωνίζονται στα τοπικά πρωταθλήματα, γιατί από εκεί θα αντλήσει τα ταλέντα η ομάδα της Σπάρτης, όπως οι ομάδες που είναι και ήταν στο παρελθόν στις επαγγελματικές κατηγορίες. Ενώ πιο παλιά η Σπάρτη, πολλά παιδιά που αγωνιζόντουσαν στη Σπάρτη ήταν παιδιά που αγωνιζόντουσαν στα τοπικά πρωταθλήματα. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει και το υπόλοιπο λακωνικό ποδόσφαιρο να πάρει από την ομάδα της Σπάρτης όθηση, ώστε να δουλέψουν πιο σκληρά και είτε παίξουν στην ομάδα της Σπάρτης, είτε παίξουν κάπου αλλού και να δημιουργήσουν το δικό τους όνειρο και τη δική τους καριέρα. Mm-hmm. Απλά πιστεύω ότι δεν είναι αναγκαίο ότι ένας ποδοσφαιριστής που παίζει σε κάποια ομάδα εδώ του τοπικού, και εύχομαι και του Ιθίου, να είναι τυχερή, να είναι δυνατή στη διαδικασία των μπαράζ, και μακάρι να έχουμε και μια δεύτερη ομάδα, στη μεγάλη κατηγορία. Στη μεγαλύτερη κατηγορία από το τοπικό. Νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ, όπως είπα πριν, όχι να παίξουν στην ομάδα της Σπάρτης, αλλά να παίξουν σε μια άλλη ομάδα. Δεν είναι αναγκαίο να παίξουν στην ομάδα της Σπάρτης. Τα είπα και πριν ότι αν δουλέψουν σωστά και προσπαθήσουν, μπορούν να πάνε σε μια άλλη ομάδα, έτσι, και μέσα από τη δουλειά νομίζω ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Έχει ταλέντα η Λαγκωνία. Παντού πιστεύω ότι υπάρχουν ταλέντα. Υπάρχει σπόρος ποδοσφαιρικός στον ομό μας, αυτό θέλω να πω, με λίγα λόγια. Κοιτάξτε, παρόλο που 25 χρόνια ήμασταν στην αφάνεια, και αυτό βέβαια φαντάζομαι επηρέασε και αρνητικά.
την ανάδειξη νέων. Ναι, σίγουρα. Έτσι. Αυτό είπα πριν. Ότι... Και εσύ αναδείχτηκες μέσα από πέτρινα χρόνια και έφυγες, έκανες την πορεία σου και γύρισες. Στην ουσία, αυτό είπα πριν, ότι έχεις ένα κίνητρο. Δηλαδή, πολλά παιδιά θέλουν να παίξουν στην ομάδα του Γηθίου, των Μολάων, της Νάπολης, στη Σκάλα, στο Βλαχίο, σε όλες τις ομάδες, εδώ σε κάποια άλλα τοπικές ομάδες Σπάρτης. Στο παρελθόν παίζαν και δεν μπορούσαν να τους δει κανείς. Δηλαδή μια ομάδα από την Καλαμάτα, από την Τρίπολη, από την Αθήνα δεν μπορούσαν να έρθουν να δουν τοπικό Λακωνίας. Τώρα υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που μπορεί να δουν κάποιον ποδοσφαιριστή έτσι που να είναι καλός, να μπορεί να εξελιχθεί και να έχει την ευκαιρία του. Ή κάποιοι άλλοι μάνατζερ, κάποιοι παράγοντες από άλλες ομάδες που μπορεί να έρθουν από τα K20, K17 που θα δημιουργηθούν, να υπάρξουν οι ευκαιρίες να προχωρήσουν παραπάνω. Αυτό πιστεύω είναι το πιο σημαντικό. Και δεν πρέπει να μένουμε ότι πρέπει να παίξουν όλοι στην ομάδα της Σπάρτης. Έτσι. Ηλία, τώρα με αφορμή την άνοδο της Σπάρτης, η Football League, αυξάνονται και οι απαιτήσεις. Από ΑΕ, από Αθλητική Ένωση Σπάρτη, θα γίνει ΠΑΕ Σπάρτη, ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Αλλάζουν τα δεδομένα σε επίπεδο διοικητικών μεταρρυθμίσεων, θα το λέγα εγώ. Οι άνθρωποι φαντάζομαι θα είναι οι ίδιοι, μπορούν να προσθεθούν και κάποιοι ακόμα και θα χρειαστούν άτομα στο κομμάτι. Και εσύ έχεις περάσει από μεγάλες ομάδες. Πώς λειτουργεί μια μεγάλη ποδοσφαιρική ομάδα, μια ΠΑΕ στην ουσία, συγκρίσει με την Αθλητική Ένωση που όλοι ξέραμε μέχρι τώρα. Θα δούμε εμείς κάτι διαφορετικό ως απλή φύλαθλη ή και τα μέσα ενημέρωσης θα έχουμε να καταγράψουν κάτι διαφορετικό και να βιώσουμε κάτι διαφορετικό πέρα από τα ταξίδια και τις ομάδες μεγαλύτερες σε επίπεδο τοπικό. Θα δούμε να αναβαφτίζεται, να αναγεννιέται η ομάδα της Σπάρτης σε συνολικό επίπεδο. Ότι έχει αναγεννηθεί και ότι έχει δημιουργήσει κάτι καινούριο στη Λακωνία νομίζω ότι το έχει πετύχει. Πιστεύω ότι αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ότι αναβαθμίζεται το ποδόσφαιρο και η Λακωνία. Και νομίζω ότι όλοι πρέπει να δούμε το δάσος, γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δάσος και όλοι κοιτάμε το δέντρο. Και με αυτό το θέμα του γηπέδου που υπάρχει έντονα τελευταίο διάστημα, και αυτή την εποχή. Την άποψή σου για το θέμα το γηπεδικό της ομάδας Σπάρτης. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να κοιτάξουμε εγωισμούς και ποιος θέει, γιατί έγινε αυτό, γιατί έγινε εκείνο. Νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε έξω τους εγωισμούς, να δούμε το καλό της πόλης και της Λακωνίας και να δούμε το δάσος, γιατί όλοι τώρα κοιτάμε το δέντρο. Κοιτάμε όλοι τον κύριο Γιανακόπουλο, ότι πέτυχε την άνοδο, ότι αυτός έχει μόνο να κερδίσει. Δεν έχει μόνο να κερδίσει αυτός. Όλοι έχει πολύ. Και να χάσει. Έχει πολλά έχει χάσει. Έτσι, και πολλά μπορεί να κερδίσει. Αλλά αυτός που είναι κερδισμένος νομίζω ότι είναι η πόλη. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι και ο επενδυτής, έτσι. Αλλά νομίζω ότι προσπαθεί και όπως έχουν εκφράσει όλοι τα συγχαρητήρια και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Όπως είπα, πρέπει να αφήσουμε τους εγωισμούς, είναι το πιο σημαντικό, και να δούμε το καλό της πόλης, γιατί στατιστικά αυτοί που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι ένα παιχνίδι, απλώς ένα παιχνίδι, δηλαδή όπως μαζευόμαστε φίλοι και πάμε στο γήπεδο και παίζουμε. Το ποδόσφαιρο πλέον είναι κοινωνικό φαινόμενο. Είναι το πιο μεγάλο και παγκόσμιο κοινωνικό φαινόμενο. Όλα τα γήπεδα νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο έτσι, που μαζεύει τόσο κόσμο. Κάθε Κυριακή. Κάθε Κυριακή, ναι. Όλα τα γήπεδα. Στατιστικά, και στατιστικά στη χώρα μας. Και ζουν μέσα το ποδόσφαιρο πάρα πολύ σημαντικά. Σίγουρα δεν θέλω να υποβιβάσω ή να υποβαθμίσω κάποια άλλα αθλήματα, γιατί παντού ασχολούνται και με άλλα αθλήματα, έτσι. Απλά στατιστικά νομίζω ότι ασχολούνται πιο πολύ στην Ελλάδα. Λαοφιλές, ναι. Σίγουρα είναι λαϊκό, αλλά νομίζω ότι ζούμε σε μια λαϊκή χώρα και το βιώνουμε κάθε μέρα. Έτσι, έτσι.
Θα ήθελα να μου πεις τη γνώμη σου για το γήπεδο. Υπάρχουν κάποιες φωνές που λένε ότι το γήπεδο, εάν δεν βρεθεί άμεσα λύση, υπάρχει περίπτωση να φύγει και εκτός Λακωνίας. Όχι εκτός Δήμου Σπάρτης, ακόμα και εκτός Λακωνίας. Γιατί όπως ξέρουμε όλοι, δεν υπάρχει γήπεδο αυτή τη στιγμή στη Λακωνία που να πλύσει προϋποθέσεις Football League. Ποια είναι η δική σου άποψη πάνω στο θέμα? Θα το δούμε μπροστά μας άμεσα, έτσι. Ναι, δεν ξέρω. Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά νομίζω ότι αν δεν κάνουν κάποιες κινήσεις γρήγορα και όπως είπα και πριν, χωρίς εγωισμούς και αφήνοντας καλές εντυπώσεις ο ένας τον άλλον, γιατί όπως καταλαβαίνω υπάρχουν δύο στρατόπεδα, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να κοιτάξουν όλοι το καλό της πόλης. Και το καλό της πόλης νομίζω ότι δεν διανοούμε ότι μπορεί να φύγει η ομάδα της πόλης. Νομίζω ότι θα υπάρξει λύση και νομίζω ότι όλοι θέλουν, από ό,τι καταλαβαίνω, όλοι θέλουν να βοηθήσουν σε αυτό, και οι διοικούντες και ο Δήμος, και νομίζω ότι στο τέλος θα βρούνε λύση. Έχει ακουστεί και το σενάριο του Δήμου Ευρώτα ως συναλλακτική λύση, αν και εφόσον βέβαια και ο Δήμος Ευρώτα μπει στη διαδικασία και... Εντάξει, δεν θέλω να μπω σε διαδικασία, δεν γνωρίζω τι έχει γίνει. Mm-hmm. Πολλά ακούγονται ότι μπορεί να πάμε στη Σκάλα, στο Βλαχιώτη, στην Αθήνα, έχω ακούσει, αλλά νομίζω ότι είναι καφενειακά τα... Είναι καφενειακά. Αυτοί που έχουν το καρπούζι έχουν και το μαχαίρι. Mm-hmm. Νομίζω ότι στο τέλος θα το κόψουν εκεί που πρέπει. Όπως πρέπει. Ναι. Πρωτάθλημα της Football League ξεκινάει στα μέσα Σεπτεμβρίου. Η προετοιμασία της ομάδας Ηλία, πότε θα ξεκινήσει? Α, δεν γνωρίζω. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, ίσως. Όχι. Δεν γνωρίζω. Έχουμε βέβαια τη φιέστα μπροστά μας το επόμενο Σάββατο. Εκεί θα το γιορτάσει πάλι η πόλη. Με Ατρόμητο Αθηνών, μια ομάδα Super League. Περιμένετε αυτό το παιχνίδι? Παρόλο που είναι φιλικό, παρόλο που θα είναι φιέστα. Είναι μια ομάδα Super League. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι για πολλά παιδιά. Είναι πρόκληση. Πρόκληση, εμπειρία. Έτσι και για την πόλη να έρθει μια ομάδα Super League που δεν έχει ξαναέρθει. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ο κόσμος θα έρθει να δει και έτσι την ομάδα και άλλη μια φορά, τελευταία φορά φέτος. Mm-hmm. Να δει και μια ομάδα Super League πώς αγωνίζεται, πώς λειτουργεί. Και νομίζω ότι έχει μόνο να πάρει θετικά πράγματα, έτσι, και εμείς και η ομάδα και η πόλη και εσείς σαν μέσα μαζικής ενημέρωσης. Νομίζω ότι είναι ένα όμορφο, θα είναι ένα όμορφο απόγευμα χωρίς να έχει κανένας να θέλει γιορτή, γιορτή. Και μια μεγάλη εμπειρία, γιατί και εμείς η αλήθεια είναι αυτή, Ηλία, και εγώ οφείλω να είμαι ειλικρινής. Και εμείς τα μέσα ενημέρωσης, μετά από 25 χρόνια αδράνειας, επαγγελματικής ποδοσφαιρικής αδράνειας, οι τοπικά υπήρχαν, έτσι, μαθαίνουμε, ακόμα μαθαίνουμε. Και μπορούμε να κάνουμε και εμείς πολλά λάθη, έτσι, αλλά όποιος δεν προσπαθεί να βάλει τον γκολ, δεν κάνει και τις ευκαιρίες, έτσι λένε, στο ποδοσφαιρικό... Ναι, αλλά όποιος είναι αδρανής, μένει αδρανής. Mm-hmm. Όποιος προσπαθεί, σίγουρα κάτι πετυχαίνει. Έστω και λάθος να κάνει, νομίζω ότι είναι σημαντικό να προσπαθεί. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να αφήσουμε αυτή την προσπάθεια στη μέση, γιατί έχουμε να πάρουμε μόνο κέρδος. Έτσι. Πιστεύω. Έχεις καθόλου επικοινωνία με παλιούς συμπαίκτες από τις ομάδες που έχεις αγωνιστεί παλαιότερα? Ναι, έχεις κρατήσει επαφές? Σε πήραν κάποιο τηλέφωνο τώρα μετά την άνοδο, μετά την επιτυχημένη πορεία τη φετινή? Ναι, όλοι. Βλέπανε βίντεο, ίσως. Τι σου λέγανε? Ναι, πολύ διάφοροι, έτσι. Και έτσι, δημοσιογράφοι, ποδοσφαιριστές. Άνθρωποι του ποδοσφαίρου δηλαδή, όλοι ενδιαφέρονται, γιατί είναι πολύ σημαντικό, και ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, έτσι, είναι πολύ σημαντικό το όνομα του κύριου Γιαννακόπουλου. Είναι ένας επιχειρηματίας, ένας άνθρωπος του αθλητισμού, και όχι, δεν έχει βοηθήσει μόνο τη Σπάρτη, έχει βοηθήσει γενικά την Ελλάδα, πιστεύω. Γιατί έχει τον Παναθηναϊκό, είναι τόσα χρόνια... Μεγάλη προσφορά του στον ελληνικό αθλητισμό. Σίγουρα, και πρέπει να το σεβαστούμε αυτό και να το εκμεταλλευτούμε. Mm-hmm. Το πιο σημαντικό. Mm-hmm.
αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε σαν πόλη. Νομίζω ότι με την προσπάθεια όλων και είναι ευκαιρία μέσα σε αυτή την κρίση, όπως είπες και εσύ, να κερδίσουμε πράγματα. Mm-hmm. Γιατί σίγουρα έχει να κερδίσει πολλά, πολλά αυτή η πόλη. Σίγουρα έχει το όνομα, έτσι. Είναι μια πόλη που... εντάξει. Βαριά ιστορία, ναι, το όνομα, που την ξέρουν όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος ξέρει τη Σπάρτη. Είναι και μια ευκαιρία να τη μάθει μέσα από το ποδόσφαιρο ακόμα πιο πολύ. Και νομίζω ότι θα υπάρξουν και πολλές ευκαιρίες μέσα από το ποδόσφαιρο, γιατί όπως είπα και πριν, είναι κοινωνικό φαινόμενο που θα βοηθήσει την πόλη, επιχειρηματίες, έρχοντας μέσα από το ποδόσφαιρο θα έρθει κόσμος, θα γίνουν διάφορες εκδηλώσεις. Ακούγεται η πόλη, ακούγεται στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Είναι πολύ σημαντικό. Παίκτες κοιτάνε. Και το παράδειγμα. Ομάδες, είναι... Και το παράδειγμα πιστεύω είναι δίπλα μας. Έτσι. Η ομάδα της Τρίπολης. Mm-hmm. Επειδή έχω περάσει και από εκεί, είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει αυτή η διαφήμιση. Σίγουρα η Σπάρτη δεν χρειάζεται αυτή η διαφήμιση, γιατί όπως είπα πριν, έχει το όνομα. Είναι. Αλλά νομίζω ότι όταν ο άλλος ακούει κάθε μέρα μέσα από τα site το όνομα της Σπάρτης, νομίζω ότι είναι μια μεγάλη διαφήμιση. Έτσι, καθημερινά ακούγεται. Θα ήθελα, Ηλία, να μου πεις για τη φετινή σεζόν την καλύτερη στιγμή που βίωσες μέσα από την ομάδα και τη χειρότερη φέτος. Ήταν η ίδια ερώτηση που είχα κάνει και στον Σωτήρα Αντωνίου στην εκπομπή την προηγούμενη που είχαμε κάνει και στον Θήμιο Σταυρόπουλο που είχαμε στο στούντιο. Που σου έχει μείνει έντονα χαραγμένη και σε επίπεδο χαράς αλλά και σε επίπεδο στεναχώριας ίσως. Δεν έχω... Ή ο επαγγελματισμός βάζει τα όρια και κάπως υπάρχει ένα πιο όριμο μάτι ίσως. Έτσι όπως μου το θέτεις τώρα, δεν μου έρχεται καμία έντονη κακή ή έντονη καλή. Υπάρχουν πάρα πολλές έντονες, καλές, έντονες, κακές. Πολλοί σε έχουν χαρακτηρίσει ψυχρό αίμα, ψυχρός εκτελεστής. Και ειδικά στις αρχές λέγανε βάζει γκολ ο Ηλίας Αναστάκος και την πανηγυρίζει. Ήταν η φιλοσοφία, η πάστα ανθρώπου ή το γκολ με γκολ έχει διαφορά ίσως. Όχι, το γκολ το... είναι, είναι ο στόχος. Στόχος, με την ουσία του, ναι, του αγώνα. Του, έτσι, ναι, του αγώνα και αυτό που σε κάνει και ναι, νιώθεις καλά. Είναι στη στιγμή, δεν... απλά έτσι είμαι λίγο στις... πιο συγκροτημένος, συγκροτημένος πιο λίγο και προσπαθώ να μην... να μην φεύγω από το στόχο και πολλές φορές όταν έτσι αφήνομαι στη στιγμή, χάνω την ουσία και προσπαθώ να μην το τον μπερδεύω. Και στο τέλος, όταν πετυχαίνουμε το στόχο, όχι πετυχαίνω, γιατί ποτέ δεν το κάνω ατομικό, γιατί είναι ομαδικό το άθλημα, πετυχαίνουμε το στόχο σαν ομάδα, εκεί χαίρομαι και... Μάλιστα. Και μου μένει. Ηλίας Αναστάκος, φίλες και φίλοι, πολύ αγαπητός σε πάρα πολλές πόλεις. Προχθές διάβαζα κάποια άθρα, κοίταγα κάποια βίντεο, έχεις πολλούς φιλάθλους που σε θυμούνται από την περίοδο στον ΠΑΟΚ. Τώρα με τη Σπάρτη, αλλάξαν δεδομένα σε επίπεδο Πελοποννήσου ίσως. Υπήρχε ας πούμε μια άτυπη κόντρα με τον Αιωλικό, με τον Παναργιακό. Όχι. Άτυπη κόντρα, όχι. Υπήρχε μια κόντρα με τον Παναργιακό, με τον Παναρκαδικό και τους βάζω με τη σειρά έτσι, με τον Αιωλικό, με όλες τις ομάδες. Έγινε πιο έντονο με τον Παναργιακό, αλλά νομίζω ότι ήταν λογικό γιατί... Όποια και ομάδα να ήταν στη δεύτερη θέση. Ναι, όποια ομάδα και υπήρχε στη δεύτερη θέση, το ίδιο θα υπήρχε. Και εμείς να ήμασταν δηλαδή στη δεύτερη θέση έτσι, που κάποια στιγμή υπήρξαμε, υπήρχε κόντρα με τον πρώτο. Είναι λογικό, αλλά για μένα μένει εκεί. Και εγώ θα ήθελα να υπάρξουν ομάδες όπως είναι ο Παναργιακός, όπως είναι η Καλαμάτα, ο Παναργαδικός, ο Πανηλιακός, η Παναχαϊκή, η Κόρινθος. Η Παναχαϊκή είναι στη Β'. Οι υπόλοιπες που ανέφερα, η Κόρινθος, όπως είπα, να υπάρχουν και να αγωνίζονται, γιατί όχι,
στη Football League, έτσι, και να γίνεται ένα πρωτάθλημα, γιατί βοηθάει την Πελοπόννησο. Και να πούμε, και να πω ότι έχουμε γίνει σαν το ανέκδοτο με την Κατσίκα, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Στην Κατσίκα του γείτονα. Ναι, όλοι αυτό θέλουμε, να, ξέρω εγώ, να πέσει η Καλαμάτα, γιατί εμείς, ξέρω εγώ, να πέσει... Όχι, δεν είναι, νομίζω ότι δεν είναι έτσι. Είναι το πιο υγιές, είναι να είναι καλή ομάδα η Τρίπολη, καλή ομάδα το Άργος, καλή ομάδα η Καλαμάτα. Να έχεις ανταγωνιστικούς αντιπάλους και... Ναι, και να μένει το εφ' αγωνίζεται μέσα στο γήπεδο, όχι εκτός. Και εύχομαι και ο Παναρκαδικός να βγει και ο Παναργιακός, όπως είπα. Και για μένα μένουν εκεί οι κόντρες, έτσι. Έτσι. Θα ήθελα και ένα σχόλιο, Ηλία, είσαι πάρα πολύ εμπειρος παίκτης, για όλα αυτά που βιώνουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με το κύπελλο Ελλάδος, με το πρωτάθλημα το φετινό, κάποια έκτροπα. Υπάρχει τελικά μέλλον στο ελληνικό ποδόσφαιρο ή μια ζωή θα αναλωνόμαστε κάθε φορά γύρω από τα έξω αγωνιστικά και όχι τόσο στα αγωνιστικά που αυτός είναι τελικά και ο στόχος? Εντάξει, είναι μια περίοδος κρίσης. Μάλλον επηρεάζει και αυτό. Και όπως είπα, ο καθένας δεν κοιτάει το δικό του σπίτι, κοιτάει το δίπλα, νομίζω ότι. Και έτσι, όταν δεν λειτουργεί σωστά το δικό του, η δική του ομάδα, ίσως ψάχνει να βρει αιτίες, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος, και αφήνει τη δική του ομάδα και το δικό του σπίτι να καταραίει στην ουσία, γιατί όπως βλέπουμε όλες οι ομάδες, περισσότερες ομάδες, δεν λειτουργούν σωστά. Και αυτό φαίνεται και όπως έχουν πει πολλοί, ότι η εθνική μας ομάδα δεν υπάρχει, αλλά νομίζω είναι τα κατάλοιπα που μένουν από την... Από όλο αυτό το σκηνικό που έχει επικρατήσει όλα αυτά τα χρόνια μετά το Euro. Γιατί πριν το Euro, από ό,τι θυμάμαι, όλες οι ομάδες και ο κορμός όλων των ομάδων ήταν από Έλληνες ποδοσφαιριστές. Και τώρα όλες οι ομάδες, ο κορμός τους είναι από ξένος. Και εκεί είναι ένα θέμα για μένα, όπως είπα πριν, που είναι πολύ σημαντικό, και αυτό βγαίνει και στην εθνική ομάδα. Και δεν υπάρχει, νομίζω, άλλος λόγος. Έτσι. Επειδή αναφέρεται για εθνική ομάδα, θέλω το δικό σου σχόλιο, νομίζω ότι είναι σημαντικό, για τον προπονητή Ρανιέρη. Ήρθε στην εθνική, έφυγε κακήν κακός, πήγε στη Λέστερ και πήρε πρωτάθλημα. Ήταν διαφορετικές οι συγκυρίες, διαφορετική η νοοτροπία του προπονητή. Εντάξει, σίγουρα υπήρχε. Μπορεί να συμβεί αυτό. Εντάξει, πολλές συγκυρίες. Πολλοί ποδοσφαιριστές πάνε σε μια ομάδα και είναι 25η και πάνε σε μια ομάδα και είναι πρώτη. Έτσι και ο προπονητής, κάποιος προπονητής πηγαίνει, φεύγει από μια ομάδα, πάει σε μια άλλη ομάδα και παίρνει πρωτάθλημα. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν μπορώ να κρίνω. Ηλία, μπορεί κάποια στιγμή το φαινόμενο Λέστερ έγινε παγκόσμιο, έτσι. Όλοι μιλάνε για τη Λέστερ. Μπορεί κάποια στιγμή η ομάδα της Σπάρτης να είναι μια Λέστερ σε ελληνικά δεδομένα, με την έννοια ότι κάποια στιγμή μπορεί να πάρει και πρωτάθλημα Ελλάδος? Εντάξει, είναι κάτι πολύ μακριά. Τώρα το πάμε πολύ μακριά και δεν θα ήθελα να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, γιατί ας μείνουμε στην ουσία. Νομίζω ότι υπάρχουν άλλα θέματα, πιο καυστικά, πιο άμεσα, ναι, τελείως το πρωτάθλημα, και νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές διαδικασίες, γηπαιδικά, πολλά πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Ναι, δεν τα γνωρίζει όλοι, δεν τα γνωρίζουμε όλοι, ούτε εγώ, ούτε μόνο αυτοί που είναι γύρω-γύρω από την ομάδα, που πρέπει να γίνουν ώστε να λειτουργήσει η ομάδα. Και αυτό που με ρωτάς είναι πολύ μακρινό, νομίζω. Ο στόχος τώρα είναι να δημιουργηθεί μία ΠΑΕ. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να μείνει να εστιαστεί όλη, όλη η διαδικασία και όλος. Θα ήθελα, Ηλία, να μου πεις η επόμενη μέρα του Ηλία, να σας άκου, ποια θα είναι. Η επόμενη μέρα νομίζω έχουμε ρεπό, αν δεν κάνω λάθος. Τρίτη, έχεις νομίζω ότι είναι φοβερό σε συζητήσεις ο αρχηγός μας, φίλες και φίλοι. Δεν ξέρω, πραγματικά. Δεν ξέρω, δεν έχει μιλήσει κανείς, νομίζω. Περιμένουμε να τελειώσει και το παιχνίδι και η εβδομάδα αυτή, η Φιέστα. Και από εκεί και πέρα
να πάμε διακοπές. Επειδή μου αρέσει, είναι η φύση των δημοσιογράφων, έτσι. Όταν έρθει ο καιρός, μετά από κάποια χρόνια, γιατί μεγάλη πορεία ακόμα θεωρώ μπροστά σου, παρόλο που είσαι σε μια ηλικία που κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να το επεξέλθουν, εσύ είσαι ένας έφηβος, ο οποίος μπαίνει μέσα και κάνει τη διαφορά. Όταν έρθει η εποχή που θα κρεμάσεις τα παπούτσια σου, θα ήθελες να παραμείνεις στην οικογένεια της Σπάρτης από κάποιο άλλο πόστο? Το έχεις σκεφτεί? Δεν ρωτώ αν υπάρχει συζήτηση, προφανώς δεν υπάρχει συζήτηση. Έτσι, ναι, αυτονόητο. Ναι. Απλά είσαι στο μυαλό σου. Να αντλήσω κάποιες σκέψεις σου, ίσως. Ξέρεις, δεν θέλω να κάνω μακροχρόνια έτσι, σχέδια, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει η επόμενη μέρα. Και σίγουρα υπάρχουν σκέψεις και από μένα. Έτσι, το τι θα κάνω. Κάνω κάποιες εξωγηπαιδικές δραστηριότητες. Πες μας λίγο για αυτές, μιας και το ανέφερες. Γιατί πολλοί κόσμοι δεν γνωρίζει, ίσως, πέρα από το κομμάτι της Σπάρτη. Κάνω κάποια έτσι, τουρνουά, ένα καμπ, διάφορα πράγματα έτσι, στο χώρο του ποδοσφαίρου, αλλά δεν έχω έτσι σκεφτεί. Σίγουρα στο πίσω μέρος του μυαλού μου έτσι, υπάρχουν κάποια πράγματα, αλλά δεν θέλω να τα μεταφέρω μπροστά, γιατί θα μου κλείσουν το οπτικό πεδίο. Ηλία, είσαι για πολλά Σπαρτιατόπουλα, Λακωνόπουλα, Ήλδαλμα, έτσι. Και ένα πρότυπο. Και αυτό είναι το σωστό και συγχαρητήρια που το έχεις πετύχει. Και αυτός είναι, θεωρώ, ο στόχος ενός ποδοσφαιριστή, ενός αθλητή, να γίνει κάποια στιγμή Ήλδαλμα για τα νέα παιδιά. Το μήνυμα στα νέα παιδιά που σε παρακολουθούν και σε θαυμάζουν, που έρχονται στο γήπεδο και θέλουν να γίνουν σαν εσένα, ίσως. Ποιο είναι το μυστικό που θα τους έλεγες μέσα από την κάμερα του Report 24 για να ξεκινήσουν και να φτάσουν σε ένα επίπεδο που δεν ζήλευαν? Δεν υπάρχει μυστικό, γιατί υπάρχει μόνο, και επειδή έχω περάσει και πολύ δύσκολα χρόνια και πολλοί ποδοσφαιριστές περνάνε αυτά τα δύσκολα χρόνια, άλλοι τα καταφέρουν γιατί δεν υπάρχουν δικαιολογίες στο μυαλό τους, και άλλοι τα καταφέρουν γιατί δουλεύουν. Και το μήνυμα που θέλω να πω στα παιδιά που, και όχι μόνο στη Λαγωνία, έτσι παντού, είναι ότι μόνο με δουλειά και σωστή ζωή, και αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κοιμάμαι, πρέπει να... Σωστή ζωή υπάρχει μέσα στη διατροφή, η ψυχολογική υποστήριξη από διάφορους γύρω σου, οι επιλογές που κάνεις, και πάνω απ' όλα υπάρχει δουλειά. Και δεν σημαίνει, όπως είπα, ότι είσαι καλόγερος, γιατί λένε πολλοί ότι ξέρεις... Όχι, δεν υπάρχουν, είναι ένα επάγγελμα. Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να κάνεις. Γι' αυτό είπα ότι είναι πολύ δύσκολη η ζωή του ποδοσφαιριστή, γιατί και πολύ έντονη και πολύ ωραία όμως, απ' την άλλη. Πολλές εμπειρίες, έτσι. Ναι, είναι πολύ ωραία, έτσι, γιατί... Πώς θα το πω, είναι όμορφο να είσαι ποδοσφαιριστής. Πολύ θα ήθελα να είναι ποδοσφαιριστής και εμένα μου αρέσει αυτό που κάνω. Έτσι, αλλά νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσουν πάρα πολύ και να είναι συγκεντρωμένοι στο στόχο που έχει ο καθένας. Έτσι. Ο καθένας έχει το δικό του όνειρο, το δικό του στόχο, και νομίζω ότι εάν συγκεντρωθούν σε αυτό που θέλουν να κάνουν, νομίζω και εσύ σαν επαγγελματίας σε αυτό που κάνεις, αν είσαι συγκεντρωμένος σε αυτό που θες να κάνεις, νομίζω ότι θα πετύχεις. Αν δεν είσαι συγκεντρωμένος και αν δεν θες να το κάνεις, δεν θα το κάνεις. Γι' αυτό υπάρχει το θέλω, πρώτα απ' όλα. Έτσι, το μπορώ, σίγουρα. Αλλά νομίζω ότι τα θέλω τα ξεπερνάει όλα. Και μπορείς να τα καταφέρεις έως κάποιο βαθμό, έτσι. Αυτό θα ήθελα να πω. Μάλιστα. Δουλειά και... Ακούτε τον Ηλία Νασασάκο, μικρή μου φίλη, κολαπτώμενοι ποδοσφαιριστές, ταλέντα της Λακωνίας, πολλή δουλειά και πάνω απ' όλα να το θέλετε. Γιατί αυτό που θα κάνετε, θα το κάνετε για όλη τη ζωή
Θα έχετε πολλά να δώσετε στον λαγκωνικό αθλητισμό. Κάτι τελευταίο στον κόσμο που μας παρακολουθεί, προς τους φιλάθλους, προς όλους αυτούς που σήμερα βλέπουν αυτή τη συνέντευξη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ θα ήθελα να πω, γιατί έτσι ο πολλής κόσμος μας, και όχι μόνο εμένα και τα παιδιά που δεν είναι από εδώ, έτσι, τους αγκάλιασε σε αυτή την προσπάθεια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και από τη δική μου πλευρά, εφόσον και είμαι στην ομάδα της Σπάρτης, να είναι σίγουρο ότι στην προσπάθεια που θα γίνει και στην συνέχεια και τα υπόλοιπα παιδιά που θα μείνουν, γιατί αυτοί που θα έρθουν δεν τους γνωρίζω, που θα μείνουν, νομίζω ότι έτσι με συζητήσεις που έχουμε κάνει τους αρέσει αυτό το κλίμα που επικρατεί και που αισθάνονται, και να είναι σίγουρο ότι θα προσπαθήσουν και θα δώσουν τα πάντα για το όραμα, για την προσπάθεια που θα θέλουν να καταβάλουμε εμείς από την δική μας πλευρά για να πετύχει το στόχο της η ομάδα. Και ένα άλλο θα ήθελα να πω, έτσι, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην στάση στους συμπαίχτες μου για όλο αυτό το διάστημα που ήμασταν μαζί, και τους περσινούς, τα παιδιά τα οποία έφυγαν, γιατί και αυτοί ήταν πρωταγωνιστές, και άσχετα ότι φύγαν κάποια παιδιά, και εύχομαι να είναι καλά όπου και αν βρίσκονται, γιατί βοήθησαν και αυτοί να αυτή η ομάδα να φύγει από την αφάνεια, αλλά και σε αυτούς που ήμασταν φέτος, και όλοι μαζί γίναμε με καλές κακές στιγμές, έτσι, με έντονες αντιπαραθέσεις, με διάφορα που γίνονται σε μια ομάδα, έτσι, ποδοσφαιρική ομάδα. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Σωτήρη τον Αντωνίου, που ξέρω ότι φέτος κατέβαλε πάρα πολύ ενέργεια, έτσι, έντονη προσπάθεια, και στο τέλος δικαιώθηκε και αυτός, και η βοηθή του και όλο το team, έτσι, δεν θέλω να πω συγκεκριμένα γιατί μπορώ να ξεχάσω κάποιον και να... ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε αυτόν και σε αυτούς και στη διοίκηση. Εύχομαι να είναι γεροί και να προσπαθούν για το καλό της ομάδος και στη συνέχεια, που πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μάλιστα. Ηλία μου, σε ευχαριστώ θερμά που δέχτηκες να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Είχαμε συζητήσει από την αρχή της σεζόν, μου έχεις πει αν τελειώσει το πρωτάθλημα, και αν τελειώσει και καλά, μάλιστα, θα έρθω να κάνω μια συνέντευξη. Το πλήρωμα του χρόνου ήρθε. Έτσι. Κρατάω τις υποσχέσεις μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Ήμουν σίγουρος ότι κρατάς υποσχέσεις. Πάνω απ' όλα από ένας εξαίρετος ποδοσφαιριστής. Είσαι και μια πολύ καλή πάστα ανθρώπου και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα που το βιώνω και το βίωσα και εγώ όλη τη σεζόν, τόσο πέρυσι όσο και φέτος, τόσο εντός όσο και εκτός Ηλία. Και γνώρισα και ήρθα πολύ κοντά εγώ με τους παίκτες της ποδοσφαιριστής Σπάρτης και προσωπικά εδώ με τους ανθρώπους που είμαστε και την ίδια περιοχή. Και είδα από κοντά πράγματα που δεν τα βλέπεις εύκολα σε άλλες ομάδες, και ίσως ήταν και το κλειδί της επιτυχίας φέτος, ότι αυτή η ομάδα ήταν πρώτα απ' όλα οικογένεια και μετά μια απλή ποδοσφαιρική ομάδα, ένα απλό σωματείο. Ναι, έπαιξε, και αυτό έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, και εύχομαι να μείνουμε οικογένεια και να συνεχίσουμε πάλι σαν από το μηδέν, μάλλον. Λίγα, ευχαριστώ πολύ. Σου εύχομαι τα καλύτερα τόσο σε επίπεδο προσωπικό, οικογενειακό και ποδοσφαιρικό, έτσι, παράλληλα επαγγελματικό. Να έχεις την υγεία σου, να σε χαίρεται η οικογένειά σου, η ομάδα και όλοι οι φίλοι της Σπάρτης. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Ηλίας Αναστασάκος, ο εμφαντικός αρχηγός της ομάδας Σπάρτης, 12 γκολ φέτος στο πρωτάθλημα, πρώτο σκόρι της ομάδας, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι σκοράρει πρώτα απ' όλα στην καρδιά μας και μετά στα γήπεδα. Ο Ηλίας Αναστασάκος και ο Γιάννης Παυλάκος σε αυτή την συνέντευξη για όλους εσάς. Να είστε όλοι καλά.